Το ανατολικό πράσινο μάμπα είναι ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες ελαπίδες φίδι. Το βρίσκουμε σε παράκτες περιοχές της νοτιοανατολικής Αφρικής. Είναι κυρίως δενδρόβιο είδος, αλλά μπορεί να βρεθεί και σε παράκτιους θάμνους, αμόλουφους και ορεινά δάση. Σε αντίθεση με το στενό συγγενή του, το μαύρο μάμπα, το ανατολικό πράσινο μάμπα προτιμά την πυκνή βλάστηση και σε υψόμετρα έως 1500 μέτρα. Το ανατολικό πράσινο μάμπα είναι πολύ μεγάλο φίδι. Έχει μήκος συνήθως από 1,8 μέχρι και 2 μέτρα. Σπάνια μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2,5 μέτρα. Το χρώμα των ενήλικων φιδιών είναι πράσινο, τα νεαρά είναι γαλαζοπράσινα και γίνονται έντονο πράσινο όταν έχουν μήκος περίπου 75 εκατοστά. Αυτό το είδος θεωρείται πολύ δηλητηριώδες, αλλά όχι τόσο όσο τα άλλα τρία είδη μάμπα που ζουν στην Αφρική. Το δηλητήριό του είναι ταχείας δράσης που περιέχει νευροτοξίνες και μπορεί να δράσει μέσα σε 30 λεπτά. Η μέση θανατηφόρος δόση για το δηλητήριό του σε ποντίκια είναι τα 1,3 μικρογραμμάρια ανά κιλό υποδόρια και 0,45 μικρογραμμάρια ανά κιλό ενδοφλέβια. Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης είναι πόνος και οίδημα στο σημείο του δαγκώματος, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε τοπική νέκρωση, δυσκολίες στην αναπνοή και στην κατάποση, αλλά και ακανόνιστο καρδιακό παλμό και σπασμούς. Η διατροφή τους περιλαμβάνει κυρίως πουλιά και τα αυγά τους, καθώς και μικρά θηλαστικά. Πιστεύεται επίσης ότι τρώει δενδρώδεις σαύρες, αλλά και νυχτερίδες την ώρα που κοιμούνται.